Έχει μια παραδοξότητα αυτό το νομοσχέδιο, γιατί παρουσιάζεται ως λύση για όσους δεν βρίσκουν μια θέση στα δημόσια πανεπιστήμια. Οι ίδιοι που συνεχώς τα τελευταία 20 χρόνια βάλανε σειρά εμποδίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προτείνουν και αυτή τη λύση. Απαξίωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημιούργησαν συνθήκες που εξανάγκασαν την παρακολούθηση σε φροντιστήριο ως απαραίτητη σχεδόν προϋπόθεση για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, βάλανε κριτήρια ελάχιστης βάσης εισαγωγής, περιορίσαν τους αχθέντες, αφήσαν έξω ακόμα και υποψηφίους με υψηλή βαθμολογία, λέγοντας ότι η χώρα μας έχει περισσότερα πανεπιστήμια από όσα χρειάζεται και από αυτά στα οποία μπορεί να εξασφαλίσει ποιοτικές σπουδές. Και άρχισε εκεί να καταργεί δεκάδες σχολές, τμήματα που βαφτίσανε χαμηλή ζήτηση. Δημιουργήσανε συνθήκες όπου οι φοιτητές για να παρακολουθήσουν το μάθημά τους στηβάζονται στα αμφιθέατρα, πέφτουν από τα παράθυρα, από το συνωστισμό. Οι ίδιοι έρχονται λοιπόν, έχοντας δημιουργήσει όλη αυτή τη συνθήκη, την απαράδεκτη για τα πανεπιστήμια μας, και φέρνουν ένα νομοσχέδιο ως απάντηση, ως λύση, την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και σε ένα fast track, ας πούμε, για την ψήφισή του. Το επιχείρημα το ότι τα λεφτά που θα φεύγαν έξω θα μείνουν εδώ, δεν νομίζω ότι ισχύει, αλλά από την άλλη δεν μας αφορά κιόλας, γιατί δεν είναι δά ότι όποια κέρδη συσσωρεύσουν αυτοί οι εκπαιδευτικοί επιχειρηματίες, αυτά τα πανεπιστήμια θα τα μοιραστούμε ή θα τα κάνουμε μια διανομή. Αυτό είναι πέρα από εμάς. Απέναντι στο κοινό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που θέλει την πανεπιστημιακή μόρφωση ως εμπόρευμα σε ένα που θα φανεί σίγουρα ως ένα βαθιά ταξικό νομοσχέδιο, μόνο το ΚΚΕ πρεσβεύει το πραγματικά φιλολαϊκό, αποκλειστικά δωρεάν, δημόσιες πανεπιστημιακές σπουδές και πτυχία με αξία. Οι πληροφορίες που υπάρχουν για αυτό το νομοσχέδιο είναι περιορισμένες, αλλά σίγουρα υπάρχει πέρα από την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και μία σειρά από παρεμβάσεις στα δημόσια, είτε άμεσα είτε έμεσα. Η απελευθέρωση των ΕΛΚΕ που αναφέρθηκε, συζητήθηκε πρωτύτερα από τον σύντροφο, θα απελευθερωθεί ο ΕΛΚΕ από τη γραφειοκρατία, δηλαδή δεν θα έχει έλεγχο, δεν θα έχει σύνδεση με το κράτος, θα γίνει πιο ιδιωτικονομική η λειτουργία, θα προσελκυθούν περισσότεροι ξένοι φοιτητές, θα χρηματοδοτηθούν καινοτόμες εντός εισαγωγικών ιδέες από ιδιωτικά funds. Ξέρουμε καλά ότι τίποτα από αυτά δεν θα φέρει καμία λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα και στο παρελθόν και μόνο χειρότερα στο μέλλον των εργαζομένων. Αυτή η συζήτηση για την αναβάθμιση του Πανεπιστημίου είναι αστεία. Δεν είδαμε να αναβαθμίζονται τα δημόσια σχολεία με τη λειτουργία των ιδιωτικών, δεν είδαμε ούτε τη ΔΕΗ, ούτε τον ΟΤΕ, ούτε τον ΟΣΕ να βελτιώνουν τις παροχές τους και τις τιμές τους όταν ιδιωτικοποιήθηκαν. Φαντάζομαι ότι θα έρθουμε πιο κοντά στο παράδειγμα του κλάδου της υγείας, όπου βλέπουμε τώρα τι τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας είναι στη μοίρα τους αφημένα, έχουν ελλειπή χρηματοδότηση, υποστελέχωση, με απαρχαιωμένο εξοπλισμό και περιμένουν λύσεις και παρακαλούν τις χορηγίες των τυχών επιχειρηματιών, οι οποίοι έχουν τα δικά τους συμφέροντα για αυτές τις χορηγίες. Η απαξίωση είναι αυτή που στην απαξίωση έχει οδηγήσει η άνθηση του ιδιωτικού τομέα και σε εμάς μέχρι τώρα έμεσα μας ακουμπάει, όχι άμεσα, αλλά η απαξίωση είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε, το ζούμε και μέσα στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι αυτό που έχουμε να περιμένουμε μπροστά μας. Οι επιπτώσεις του ανταγωνισμού αυτές θα είναι αρνητικές, θα ενταθεί η υποχρηματοδότηση και ήδη οι σχολές, τα τμήματα που λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια θα αναγκαστούν εντός εισαγωγικών να αυξήσουν αυτή την προσπάθεια. Τα προβλήματα του Πανεπιστημίου είναι, του Δημόσιου Πανεπιστημίου είναι πολλά. Δεν λέμε ότι είμαστε σε καλή συνθήκη. Ως εργαζόμενοι, ως διοικητικοί, καθημερινά ζούμε τα αποτελέσματα της υποχρηματοδότησης, των ελλείψεων σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, της ανεπάρκειας των υποδομών. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι φοιτητές και οι οικογένειές τους προκειμένου για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Και ήδη πολλοί διοικητικοί υπάλληλοι καλούνται να εργαστούν και μετά το 8ωρό τους, με απλήρωτες προφανώς υπερορίες, για να καλύψουν τις ανάγκες του τμήματος ή και τις ανάγκες των προγραμμάτων που έχει αναλάβει το τμήμα για να ενισχύσει τη χρηματοδότησή του.
Πολλοί εκτελούν και παράλληλα καθήκοντα, τρέχοντας από τη μία διεύθυνση στην άλλη, από τη μία γραμματεία στην άλλη, έχοντας διπλές ευθύνες κιόλας. Οι πρόσφατες αλλαγές στον εργασιακό νόμο έχουν ήδη ετοιμάσει το έδαφος στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας εντός εισαγωγικών για εργασία 13 ώρων τη μέρα, κατάργηση του πενθυμέρου, το οποίο ήδη είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε κάποιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, όπως τη βιβλιοθήκη και τη φύλαξη. Αλλά αυτά προφανώς θα ενταθούν όσο υπάρχει ο χρηματοδότηση, υπάρχει υποστελέχωση, γιατί θα υπάρχει όλο και περισσότερη έλλειψη προσωπικού και με την έλλειψη των προσλήψεων. Εργαζόμαστε σε χώρους με σοβαρά προβλήματα στατικότητας, με έλλειψη πυρασφάλειας, για τα οποία επανειλημμένα κάνοντας καταγγελίες στις Βρετανικές αρχές και στις αρμόδιες αρχές του κράτους, δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί η κουβέντα καταλήγει στο ότι δεν υπάρχει ένα κονδύλι για να γίνουν αυτά τα έργα τα οποία θα μας εξασφαλίσουν το ελάχιστο της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Πέρα από αυτό, το οποίο είναι το πλέον, ας πούμε, φτάνουμε σε αυτή την κουβέντα, άμα θα γίνει σεισμός, θα γίνει πυρκαγιά, θα πέσει κάτι πάνω από το κεφάλι μας, δεν θα έχουμε έξοδο, εργαζόμαστε και σε χώρους που δεν έχουν όλη θέρμανση, δεν έχουν ψήξει το καλοκαίρι που είμαστε εδώ οι διοικητικοί και σε χώρους που δεν έχουν πόσιμο νερό. Έχουμε γιατρούς εργασίας γιατί πρέπει να ακολουθηθούν αυτοί οι νόμοι, οι οποίοι όμως δεν έχουν απαραίτητα φάρμακα, εργαλεία, ένα λειτουργικό πιεσόμετρο τέλος πάντων, όπου το παραμικρό να συμβεί έκτακτο δεν μπορούν οι ίδιοι παρά τη θέλησή τους να συμμετέχουν και να βοηθήσουν. Σε όλες αυτές τις δικές μας προσπάθειες με το Σωματείο των Διοικητικών βρίσκουμε την απάντηση «Δεν υπάρχει κονδύλι για αυτό, δεν υπάρχει κονδύλι για εκείνο». Όλα αυτά θα χειροτερεύσουν με το νομοσχέδιο αυτό, που θα έχει ως αποτέλεσμα ακόμα περισσότερες μειώσεις στον προϋπολογισμό και στην πρόσβαση στα ΕΣΠΑ, που πλέον θα μοιράζονται μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα ενταθούν οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, θα ενταθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας διαφόρων ειδών, όλο και χειρότερων μορφών, και οι εργολαβίες, γιατί θα υπάρχει αυτή η ανάγκη για ακόμα πιο φτηνούς και εντός εισαγωγικών πιο ευέλικτους εργαζόμενους. Για να γίνει κατανοητή, ο σύντροφος έδωσε τα μεγάλα νούμερα, εγώ να πω το νούμερο το δικό μας, το διοικητικών. Στα τελευταία 10 χρόνια είχαμε περίπου 1.150 διοικητικούς υπαλλήλους και τώρα έχουμε 550 που βγάζουν απίστευτο φόρτο εργασίας. Τα σχέδια για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας εδώ και χρόνια υπάρχουν. Τουλάχιστον 20 χρόνια πριν, αν όχι παραπάνω. Οι κυβερνήσεις δεν έχουν καταφέρει να τα προχωρήσουν, γιατί έχουν βρει εμπόδιο την αποφασιστική παρέμβαση του φοιτητικού κινήματος και συνολικά του λαϊκού κινήματος στη χώρα μας, με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ πάντα μπροστά. Όποια και να είναι λοιπόν η επίδοξη πριτάνης και ιδιοκτήτες των τυχών, έτσι όπως τα λένε, μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστημίων, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Λογαριάζουν χωρίς τους εργαζόμενους, χωρίς τους διδάσκοντες, που ξεκάθαρα στέκονται μαχητικά ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Λογαριάζουν χωρίς το μαχητικό φοιτητικό κίνημα, που έχει δώσει μάχες και άφησε στα χαρτιά άδικους νόμους και σχεδιασμούς, με πιο χαρακτηριστικό το πρόσφατο παράδειγμα, όπου απομακρύνθηκε η πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά και την αποτροπή παλαιότερα της διαγραφής των φοιτητών, το πάγωμα της κατάργησης της παιδαγωγικής επάρκειας και άλλα. Δηλαδή, δεν είμαστε άμυροι σε όποιο νομοσχέδιο έρχεται. Και να περάσει ένα νομοσχέδιο, πολλά από αυτά, ειδικά αυτά που αφορούσαν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχουν μείνει στα χαρτιά. Έτσι και τώρα, λοιπόν, εργαζόμενοι, διδάσκοντες, μαζί με φοιτητές, μαζί με τους γονείς των φοιτητών που αγωνιούν, μαζί με τους μαθητές, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μαζί με το λαό, πρέπει να δώσουμε μια μαζική, μαχητική απάντηση στα συλλαλητήρια, στις κινητοποιήσεις, στις απεργίες και σε ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία. Είμαστε αποφασισμένοι, θα μας βρουν απέναντί τους.